τη δική τους μάχη ενάντια στις εξαρτήσεις και ως ευαίσθητοι πολίτες, έχοντας περιβαλλοντική συνείδηση, προχώρησαν στο καθαρισμό της παραλίας στην Αμουδάρα και συγκεκριμένα στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού. Ο λόγος για δεκάδες θεραπευόμενους του Κεθεάρη Άβνη που συμμετείχαν στη δράση καθαρισμού, η οποία πέρα από την οικολογική συνείδηση έχει και έναν ισχυρό συμβολισμό για καθαρή ζωή. Καθαρίζουμε λίγο, φροντίζουμε ουσιαστικά ένα χώρο που μας φιλοξενεί τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού. Έρχονται εδώ πέρα τα παιδιά, κάνουν σαμπ, κάνουν το μπάνιο τους. Ουσιαστικά όλο αυτό γίνεται λίγο για να μάθουν και τα παιδιά να δίνουν και να φροντίζουν και να ανταποδίδουν λίγο στην κοινωνία πίσω αυτό που παίρνουν. Στην κοινότητα έρχεται κάποιος ο οποίος είναι αφρόντισος, να το πούμε έτσι, συναισθηματικά και σωματικά, φροντίζεται και μαθαίνει μετά, μεγαλώντας μέσα στην κοινότητα, να δίνει και ο ίδιος. Καθαρίζουμε την παραλία, ομαδική δουλειά πάντα. Γενικά, μέσω μήνα οργανώνουμε δραστηριότητες. Έχουμε πάει και στον καρτερό και καθαρίζαμε. Φόρεσαν γάντια και κρατώντας σακούλες, καθάρισαν την παραλία από τα κάθε είδους σκουπίδια, στέλνοντας το μήνυμα για ένα καθαρό περιβάλλον. Και βλέποντας το χώρο εδώ πέρα, πήραμε την πρωτοβουλία μας στην κοινότητα να καθαρίσουμε το χώρο που ερχόμαστε εδώ πέρα, να το φροντίσουμε, μιας και μας το δίνει η φύση, θα το έχουμε και εμείς καθαρό. Συνδυάσαμε τον αθλητισμό και την οικολογική συνείδηση. Όπως τονίζουν, εισπράττουν αγάπη και φροντίδα από το Κεθεάρη Άβνη, ενώ μέσα από τη δύναμη της προσφοράς θέλησαν να συνεισφέρουν με τον τρόπο αυτό στην κοινωνία. Αυτό που είδα εδώ πέρα ήταν φροντίδα, νιάξιμο. Κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, δηλαδή δουλεύουμε στην αρχή τις συμπεριφορές μας, αναγνωρίζουμε τις συμπεριφορές μας στην α φάση. Μετά πάμε στη β, δουλεύουμε το παρελθόν, ώστε να δούμε τι μας έκανε και πήγαμε στη χρήση. Ολοκληρώνω το πρόγραμμα, ναι. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος και ευγνώμων που ήρθα εδώ πέρα, γιατί με βοήθησε μετά από 31 χρόνια να καταλάβω την αξία της ζωής, της καθαρής ζωής και το να, τι είναι να έχεις κοντά στους ανθρώπους καθαρούς που να σε νοιάζονται. Μαθαίνουν να δίνουν πίσω αυτό που πήρανε. Φροντίζω κάτι. Μαθαίνω να συνεισφέρω στην κοινωνία. Από εκεί πέρα που είμαι στο περιθώριο, στον αποκλεισμό, που είμαι δαχτυλοδεικτούμενος, αλλάζει λίγο όλο αυτό. Με μεράκι και όρεξη καθαρίσαν την παραλία, ενώ στη συνέχεια πέρασαν χαλαρές στιγμές, κάνοντας βουτιές, ενώ άλλοι απόλαυσαν το θαλάσσιο σπορ, κοπηλατώντας όρθιοι πάνω στις σανίδες τους.